πολύ σημαντικό ότι παίρνει κουράγιο από το κορίτσι του. Ακριβώς. Και το ίδιο σημαίνει και για την Ευελίνα. Άρα, βάλε τώρα το εξής, ότι ο ίδιος, εφόσον αποδεικνύεται ένας από τους καλύτερους παίκτες, μάλλον δεν κινδυνεύει να τεθεί υποψήφιος, την ίδια στιγμή σώζει και την Ευελίνα. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα και οι δύο θα εξακολουθήσουν να συμβιώνουν, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε και θα δούμε και αυτό έτσι, στο σημερινό επεισόδιο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε. Αλλά θέλω λίγο να πούμε, για να δώσουμε και μια απάντηση, γιατί δεν μ' αρέσει να αφήνουμε πράγματα στον αέρα, να πούμε λίγο και το παρασκήνιο με τη μαμά της Ευελίνας, ναι, που ήταν δυσαρεστημένη. Ναι. Θέλω να πεις, Τάνο, γιατί επικοινώνησες και εσύ. Δυσαρεστημένη γιατί? Ο Κοσμίδης, ο αρχισυντάκτης μας, με τη μαμά της Ευελίνας, ναι, λοιπόν, η οποία είχε αναστατωθεί. Πες το. Αυτό που θέλω εγώ ουσιαστικά να πω είναι ότι η κυρία Λίτσα φάνηκε λίγο. Να μας πεις λίγο γιατί ήταν δυσαρεστημένη. Ναι, κατά κάποιο τρόπο δυσαρεστημένη, γιατί την ημέρα που προβλήθηκε το συγκεκριμένο επεισόδιο και εμείς την αμέσως επόμενη παρουσιάσαμε το όλο σκηνικό, ενοχλήθηκε ενδεχομένως από το ότι σταθήκαμε τόσο πολύ στο κομμάτι αυτό. Στο ότι η κόρη της δηλαδή, ενώ είναι σε ένα παιχνίδι. Πώς το λένε. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι σαν αυτό ακριβώς. Αυτό που σκέφτηκε να κάνει ήταν να προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα ειδήλιο με κάποιον συμπαίκτη της. Λοιπόν, ουσιαστικά όμως η μαμά της ενοχλήθηκε για κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Ενοχλήθηκε και θα σας πω γιατί ενοχλήθηκε. Α, γιατί είσαι μου τα μεταφέρανε. Όχι, μου τα μεταφέρανε. Μου τα μετέφερε και ο Χρήστος. Και ο Θάνος μου είπε κάποια πράγματα. Ουσιαστικά ο αρχισυντάκτης, ο Χρήστος μας τέλος πάντων, είπε ότι η μαμά της Ευελίνας του μετέφερε ότι ήταν πάρα πολύ ενοχλημένη, γιατί εμείς, μάλλον όχι εμείς, συγκεκριμένα εγώ περισσότερο, άφησα υπονοούμενα ότι ανάμεσα στον Εμίλιο και την Ευελίνα έχει υπάρξει μια ερωτική συνέβρεση. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω της κυρίας Λίτσας και του κυρίου Θοδωρή, λοιπόν, Αντωνιάδου, καταρχήν να τους πω την καλησπέρα μου, να τους ζητήσω συγγνώμη αν νομίζανε κάτι τέτοιο, γιατί εγώ δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Αν μη τι άλλο, πρώτα σέβομαι τους γονείς και μετά τα παιδιά. Γιατί μπορεί να είναι ένα reality και να δείχνουν αυτά που θέλουν τα παιδιά και είναι υπεύθυνα για το τι θα δείξουν. Εγώ όμως θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, ανεξάρτητα από τι παρακολουθούμε, από τις σκηνές που δείχνουν, ανεξάρτητα από όλα αυτά. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική με τους γονείς, γιατί γενικότερα είμαι σε αυτό το κομμάτι παιδιά πολύ σεβαστική. Είσαι και εσύ μητέρα και μπορείς να καταλάβεις. Και καταρχήν δεν είσαι μόνο προσεκτική με τους γονείς, είσαι και με τα παιδιά, γιατί και αυτά σαφώς. Απλά θέλω να σου πω ότι τα παιδιά είναι μέσα. Σεβόμαστε όλες τις προσωπικότητες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σε αυτό το reality επιβίωσης. Εγώ, επειδή τα παιδιά δεν μας βλέπουν, που εννοείται σέβομαι πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά μας βλέπουν οι γονείς, θέλω να είμαι έξτρα προσεκτική για να μην εννοηθεί κάτι διαφορετικό. Κυρία Λίτσα μου, θεωρώ ότι ήταν υπερβολικό να έχετε αυτή την εντύπωση, γιατί εμείς, πέρα από το ότι είπαμε ότι υπάρχει ένα φλερτ που φάνηκε και στην κάμερα και είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί η αγάπη είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει στον κόσμο, και αν μη τι άλλο, όταν νέα παιδιά τα βλέπουμε να είναι τόσο τρυφερά και να εκφράζονται τόσο όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και ευλογία. Δηλαδή να υπάρχουν όμορφα και αγαπημένα ζευγάρια. Και μακάρι η κόρη σας, είτε στα μάτια του Εμίλιου, είτε σε κάποιον άλλο, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα φέρνει η ζωή, μακάρι να βρει τον άνθρωπο που θα την κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένη και να τον βρει και πάρα πολύ νωρίς. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, όσο για το υπονοούμενο που λέτε, γιατί εγώ έκανα και μία έκφραση. Αλλά η έκφραση που έκανα, γιατί έκλεισα το μάτι όταν ο Εμίλιος με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του κάνανε μια πλάκα. Και κάτι λέγαμε με τη Φωτεινή και της κλείνω το μάτι κάνοντας πλάκα. Λοιπόν, θέλω να διαχωρίζουμε την πλάκα από το σοβαρό, γιατί εγώ το διαχωρίζω πάρα πολύ, ειδικά σε τέτοια θέματα, και δεν θέλω να παρερμηνεύονται. Οπότε, κανένας τέτοιος υπαινιγμός. Εμείς μιλάγαμε και κάναμε αστείο για τον Εμίλιο και τους φίλους του, και καμία σχέση με την Ευελίνα. Τα παιδιά τα συμπαθούμε και τα δύο, οπότε θέλω να μην νομίζετε και να αλλάξετε τη γνώμη που έχετε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε και δεν ήθελα εγώ προσωπικά να προσβάλλω ούτε εσάς, ούτε την Ευελίνα, ούτε τον Εμίλιο. Άσε με ρε Χρήστο να τα πω. Άλλωστε, να σου πω κάτι, μαράκι μου. Είναι μανούλα και πάντοτε υπάρχει μια ευαισθησία και καταλαβαίνουμε και την ιδιαίτερη έτσι, ευαισθησία της. Και νιώθουμε όλη αυτή την αγωνία ακριβώς την οποία έχει και την ασπαζόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε και κοντά μας, έτσι, να τα πολύ πούμε. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εμείς ποιον έχουμε εδώ?